Λοιπόν, ξεκινάμε τα γυρίσματα μιας ιδέας, μιας ταινίας μικρού μήκους. Η ταινία λέγεται, η μικρού μήκους ταινία λέγεται «Καλή τύχη» και έχει να κάνει με μια ιστορία ελληνική. Νομίζω έχουμε πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και τη Γιούνα, που κάθε φορά έρχεται μαζί μας και θεωρητικά ότι... και ξεκινάμε σιγά σιγά. Τώρα πάμε στον Νίκο τον Μπατάλα, όπου είναι και ο πρωταγωνιστής σε αυτή τη μικρού μήκους ταινία. Παρόλο όμως που είναι μικρού μήκους ταινιούλα, έχει πάρα πολύ τρέξιμο για να στήσουμε όλα τα πράγματα. Παίζει ένα άτομο, αλλά πρέπει να πετύχουμε σίγουρα την εποχή. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα κάτω από το σπίτι του Νίκου. Περιμένουμε εγώ και η Γιούλη. Περιμένουμε να έρθει ο Νίκος, ο Μπατάλας, και να φύγουμε για να ξεκινήσουμε αυτήν την πολύ ωραία ταινία. Συνεχίζουμε να περιμένουμε. Είναι πάνω, ντύνεται και κατεβαίνει. Και συνεχίζουμε να περιμένουμε. Είστε κύριος Πάσκας? Λοιπόν, εδώ πέρα τα λέμε. Όχτι! Τι φάση είναι αυτό? Behind the scenes. Τι καλά. Πες μου τα πρώτα λόγια για το σενάριο. Ας πούμε και για το όνομα της ταινίας. Λοιπόν, το σενάριο έχει να κάνει με ιστορίες. Έτσι δεν είναι? Μια ιστορία εδώ στα Τρίκαλα. Δεν υπάρχει way back. Τίποτα, εγώ έχω να πω ότι λατρεύω τον Αποστόλη τον Κούσιο αυτό. Από εκεί και πέρα ανυπομονώ να πω στο ποτάμι. Ωρα σου γαμίσου κοιλιά! Μετά από πολλές ώρες καταφέραμε να... Τώρα να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι, τέλος πάντων, για αυτή τη μικρού μήκους ταινία. Πήγαινε πάνω. Εδώ πέρα είμαστε με τη make-up artist, τη Γιούνα, όπως πάντα. Είδατε και πριν. Εδώ πέρα είναι το... το concept. Δεν είναι τυχή. Όπω, κάτι μου φύγει μακλά. Δεν είναι καμπάνες όταν με δει. Αυτό είναι το... αυτό είναι η εποχή που θέλουμε να περάσουμε. Χωρίς τη ζακέτα. Χωρίς το μαύρο. Και ποιοι φώτοι. Ποια είναι εκεί. 1900. Είχα πει πριν μόνος μου όταν ήμουνα. Να, και με κορόιδευσα. Είναι 1000, λέγω 1800 με 1900. 100 χρονάκια απόκληση. 1800 με 1900. 100 χρόνια πάνω κάτω. Α, οκ. Σταμάτα, 100 χρονάκια, ας πούμε κάπου εκεί μέσα πρέπει να είναι. Οκ. Θεωρώ ότι αυτή ήταν η ετοιμασία. Δεν το ψάξα ιδιαίτερα, απλά ρώτησα. Ναι. Όχι πολύ στο μαντάξι. On the set λοιπόν, αυτή είναι η σκηνή, τώρα μου θυμίζει κάτι εμένα. Πρώτη μέρα γυρισμάτων, πρώτη μέρα γυρισμάτων. Θα σε γαμίσω! Λοιπόν, κάνω μια δήλωση, πριν ξαπλώς. Εάν τα χίδια μου χαρτούν, θα μου αγοράσει καινούρια. Είμαι ή δεν είμαι, θα αναπτυχθεί. Τι τρελάμε θα το πάρω. Παναγία μου! Περίμενε, είσαι από τη λάθος πλευρά.
Πάς να ξαπλώσουμε το κεφάλι από πού? Ναι. Το μαχαίρι. Το μαχαίρι. Από εκεί, από εκεί. Από εδώ πέρα. Τέλος γυρισμάτων. Ένα υπερβολικά πάρα πολύ δύσκολο γύρισμα. Extreme, δηλαδή τα έδωσε όλα. Θα το δείτε. Θα το δείτε. Έκανα καλή ερμηνεία, μην κοιτάτε που μιλάω έτσι τώρα. Τι άφησε μύθια τώρα, έχει φάει κρύο, έχει φάει πέτρες, έχει φάει... Πολύ καλό όμως, πάρα πολύ καλό. Πολύ διαφορετική εξήγηση σε αυτό το μύθο, τέλος πάντων. Τις καλές τύχες. Ναι. Και μόνο ένα άτομο έχει βγάλει όλο αυτό το feeling που θα δείτε. Ο Φώτης Πάσος, όχι εγώ. Ο Νίκος Παντάλος. Ο Φώτης Πάσος απλά βοηθάει να πείστε στο σκηνοθέτη αυτό. Τίποτα άλλο. Άρχομαι και ένα κουρασάν μας. Εντάξει. Για μάη. Έχεις έπαιξει κάποιο ρόλο το make-up, ας πούμε. Α, ναι, έχουμε και το... Ναι, είμαι και εγώ εδώ. Το κορίτσι. Όλα τα αίματα, αυτά τα πράγματα που θα δείτε στο πρόσωπό του και τα πασχαλινά αυγά στα χέρια μας. Και ένα high five έτσι στην κάμερα. Τι να πιστεύω.